Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη προανήγγυλα, να καλωσορίσουμε τον οικονομολόγο, συγγραφέα, σύμβουλο επιχειρήσεων, εκπαιδευτή στην διαβίου μάθηση. Έχει διδάξει σε πάρα πολλές και επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια, τον Οδυσσέα Κόλλια, που χαίρομαι πολύ που για πρώτη φορά τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Κόλλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τσόρβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά συγχαρητήρια που περιλαμβάνετε και θέματα επιχειρηματικότητας στην εκπομπή σας, διότι είναι κάτι που ο κόσμος και το χρειάζεται και το αγαπά. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαδίζουμε προς μια εποχή που όλοι στρεφόμαστε με κάποιον τρόπο στην επιχειρηματικότητα και στην ευρηματικότητα που πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας. Κύριε Κόλλια, συμβαδίζει η επιχειρηματικότητα με την πανδημία? Γιατί διαβάζουμε πολλές φορές ότι οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες. Ισχύει αυτό? Βεβαίως και ισχύει. Πρώτον, ας το δούμε από τη ζωή μας, ότι μέσα από τις κρίσεις και τις δυσκολίες και εμείς σαν άνθρωποι αναπτυσσόμαστε. Προς Θεού δεν λέει κανείς ότι η πανδημία ήταν κάτι επιθυμητό ή προσδοκόμενο ή ότι έχει μόνο θετικά στοιχεία για να αποκομίσει κανείς. Εν τούτης, ακόμα και η πανδημία, σε όσους βέβαια επιχειρηματίες μπορέσουν να επιβιώσουν, που εύχομαι να είναι όλοι οι επιχειρηματίες, έχει δώσει διάφορες ευκαιρίες. Να σας πω 2-3 πράγματα. Αρχικά, έδειξε πόσο πολύτιμο για την κοινωνία και την οικονομία είναι το επιχειρήν. Δηλαδή, είδαμε πόσο ο κόσμος αναζητά την επιχείρηση και αναζητά ακόμα και τη ζωντανή του επαφή με το κατάστημα, και όχι μόνο μιλάμε για την εστίαση, που βέβαια εξ ορισμού είναι ζωντανή η παροχή της, αλλά μιλάμε και για άλλα καταστήματα. Και αυτό που ακούγεται πολύ συχνά έξω είναι ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητά πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα για να μπορέσει να εκτονωθεί, όπως συχνά ακούμε. Επίσης, να πούμε και το εξής, ότι η πανδημία έκανε να αναπτυχθούν γρηγορότερα, να αναπτυχθεί γρηγορότερα η ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, όχι μόνο με το e-shop, με το Facebook τους, με τα social media τους. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις αναγνώρισαν την αναγκαιότητα που υπάρχει να έχουν και ψηφιακή παρουσία. Άρα έχουμε πιο πολλές μορφές επιχειρηματικότητας σήμερα με την ψηφιακή τεχνολογία. Βεβαίως υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν και μόνο εξαγωγική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, και δεν απευθύνονται καθόλου στο ελληνικό κοινό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, η επιχειρηματικότητα διδάσκεται, κύριε Κόλλια? Γιατί είμαστε από τις εκπομπές που από πολύ παλιά λέμε, πολύ παλιά εννοώ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τα μνημόνια, ότι θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα, όπως πρέπει να είναι για την οδήγηση, όπως πρέπει να είναι για την σεξουαλική επιμόρφωση κλπ. Τι ωραία ερώτηση. Πραγματικά η επιχειρηματικότητα διδάσκεται. Να πούμε έτσι κάτι πολύ απλό, κυρία Τσόρμπα. Τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, έρευνα και νέα συμπεράσματα. Αυτό είναι και η ιατρική, έτσι? Αυτό δεν κάνουμε με το εμβόλιο για τον κορονοϊό? Δημιουργούμε κάτι, εξετάζουμε το πώς λειτουργεί, τις παρενέργειές του, προχωράμε ή ακυρώνουμε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η επιχειρηματικότητα διδάσκεται, διότι αφενός μεν υπάρχει επιστήμη του μάρκετινγκ, η οποία μπορεί να δώσει αρχές, δεν δίνει την καθεαυτό κατεύθυνση, δίνει αρχές στον επιχειρηματία. Αφετέρου, οι επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επικρατούσαν και επικρατούν, μπορούν να προσφέρουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είδα πριν από λίγο στην εκπομπή σας το παλιό εργοστάσιο του Fix. Σωστά. Που είχατε. Εντυπωσιάστηκα και πράγματι την επόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη, που αγαπάω πολύ, θα πάω από την 26 Οκτωβρίου. Δεν έχω πάει, το έχω σημειώσει. Εντυπωσιάστηκα το ότι υπήρχε ένα τζάμι μέρος όπου φαινόταν η παραγωγή που γινόταν μέσα. Πόσο προχώ ήταν αυτό για εκείνη την εποχή, πόσο έτσι δεν είναι? Ήταν. Και εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν το ήξερα, ο συνάδελφος το αποκάλυψε, δεν το ήξερα. Έτσι. Και πόση διάδραση είχε? Τι είναι αυτό που λέμε σήμερα στην επιχειρηματική εκπαίδευση? Δημιουργήστε διάδραση με τους πελάτες.
όχι μονοπλευρη, όχι μόνο ο πελάτης να έρχεται στο κατάστημα, όχι μόνο εσύ να πηγαίνεις στον πελάτη με newsletter. Προσπάθησε να έχεις διάδραση με τον πελάτη σου, ανάλογα με την επιχείρηση που έχεις, ανάλογα με το αντικείμενο βέβαια και ανάλογα με την προσωπικότητά σου. Γιατί και βέβαια δεν ξέρω, κύριε Κόλια, πόσο σημαντικό είναι όχι να είσαι μόνο μπροστά από την εποχή σου, αλλά να είσαι και ευρηματικός και σε σωστό timing. Γιατί το λέω, μερικές φορές μπορεί να έχεις ιδέες εξαιρετικές, αλλά να μην είναι έτοιμο το κοινό, οι πελάτες εκεί που απευθύνεσαι να τις αποδεχθούν. Βεβαίως και ισχύει αυτό και έχουμε πολλά παραδείγματα όπου το timing δεν ήταν σωστό και κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είχε την προέκουσα επιτυχία. Βέβαια, πιστεύω ότι το timing έρχεται να συναντήσει την προετοιμασία στην επιχειρηματικότητα. Όσο περισσότερο έχεις προετοιμαστεί και όσο περισσότερο δημιουργική είναι η ιδέα σου, τόσο καλύτερα θα μπορέσεις να αδράξεις την ευκαιρία η οποία θα παρουσιαστεί στην αγορά. Και η αγορά έχει πάντοτε ευκαιρίες, διότι και η κοινωνία αλλάζει, μετασχηματίζεται και πράγματι ο επιχειρηματίας ο οποίος αγαπάει το αντικείμενό του, έχει πάθος για το αντικείμενό του και αφοσιώνεται σε αυτό, ναι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρει την κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσει. Μόλις και αναφέρατε τον αγαπημένο μου ορισμό της τύχης, που είναι ότι όταν η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία, γιατί αυτό είπατε, αυτό προφανώς έχει εφαρμογές και στην επιχειρηματικότητα. Τώρα, κύριε Κόλια, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι παρεξηγημένο το ρήμα πουλάω ή εγώ έχω αυτή την εντύπωση? Και το λέω γιατί. Γιατί όλα στη ζωή μας είναι πώληση. Πώληση είναι εγώ να κάνω μια εκπομπή και να την πουλήσω σε εισαγωγικά στους τηλεθεατές. Πώληση είναι να δείξω ότι είμαι μια ωραία γυναίκα ή ένας ωραίος άντρας. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν με πώληση, δεν έχουν? Πώληση είναι ο γιος σας, η κόρη σας που σας λέει πάρε μου αυτό το παιχνιδάκι. Είναι παρεξηγημένη λέξη, σωστά το λέτε. Εμείς τι λέμε στο marketing, στην επιχειρηματικότητα? Δεν πουλάμε. Κάνουμε τον πελάτη να αγοράσει. Και επίσης τι άλλο λέμε? Ότι ο πελάτης πληρώνει μία τιμή και αγοράζει μία αξία. Η διαφορά αυτού είναι το marketing. Άρα η πώληση είναι παρεξηγημένη λέξη και μάλιστα είναι πολύ ωραίο που το θίγεται, γιατί πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μου έρχεται τώρα ένα σεμινάριο που έκανα στην Καβάλα, δεν πρέπει να σας πω παραπάνω, όπου μου έλεγαν οι επιχειρηματίες πως ντρέπονται να ζητήσουν τα χρήματά τους, την αμοιβή τους για την υπηρεσία που έχουν δώσει. Και πράγματι και είδα ότι η πώληση είναι ενοχοποιημένη κάπως, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πρέπει να αποενοχοποιηθεί. Ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πρέπει να ζητήσει τις αμοιβές του και ο πελάτης πρέπει να έχει την ενσυναίσθηση ότι πρέπει να πληρώσει για κάτι που αγοράζει. Αναφέρομαι περισσότερο στις υπηρεσίες που ίσως είναι πιο δύσκολη λέξη πώληση, γιατί στα υλικά προϊόντα, στα απτά, μέσα από την ιστορία έχει καθιερωθεί. Ναι. Τον καλό πολιτή τι τον κάνει? Κάποιον που μπορεί, όπως λέτε, να δημιουργεί προσδοκίες έτσι ώστε να πληρώνεις το αντίτιμο για να λάβεις αξία. Τι πρέπει να έχει? Ποιο είναι το προφίλ ενός καλού πολιτή? Παλιά λέγαμε αυτός πουλάει ακόμη και φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό είναι το ζητούμενο? Δεν είναι το ζητούμενο. Όχι αυτό. Βέβαια. Όχι βέβαια, το ζητούμενο είναι να πουλήσουμε κάτι που να έχει αξία, κάτι που να δημιουργήσει σχέση με τον πελάτη και κάτι που να έχει και μακροχρόνια ανταπόκριση. Το χαρακτηριστικό ενός πολιτή είναι η καλή επικοινωνία. Το να μπορέσει να έχει ενεργητική ακρόαση. Παρακολουθώ εσάς αυτές τις μέρες την εκπομπή σας, πόσο καλή ακροάτρια είστε και με έχει εντυπωσιάσει. Είναι λοιπόν ένα προσόν ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τις πωλήσεις, όπως επίσης και ο τρόπος που κάνει τις ερωτήσεις του, ο τρόπος που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τον ωφέλη και τα ωφέλη αυτών που πουλάει, η αγάπη που έχει για τα προϊόντα του, η αγάπη που έχει για την επιχείρησή του και κατά πόσον βλέπει τον εαυτό του ότι θα αναπτυχθεί μέσα από την εργασία του και όχι σαν μια ευκαιριακή εργασία. Εξάλλου, σε ό,τι επάγγελμα και να κάνουμε, περιλαμβάνεται μέσα η πώληση. Είναι ακριβώς έτσι και εδώ θα συνδεθούμε τώρα και με το νέο βιβλίο σας που το βρήκα εξαιρετικά ευρηματικό και μιλάω για το 1821 και το επιχειρήν. Σε λίγο θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και κλήρωση εκδόσεις iRight, 18 αρετές ηγεσίας και 21 αρχές για την νίκη. Γιατί τελικά το προφίλ των καλών πολιτών έχει ένα υπερβατικό στοιχείο το οποίο διακρίνει τους ήρωες, σωστά? Πολύ σωστά. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο που έτσι το εμπνεύστηκα μέσα από την εμπειρία μου τόσα χρόνια
με τις επιχειρηματίες, η προσωπική μου μεγάλη αγάπη είναι ο μικρός και ο μεσαίος επιχειρηματίας της Ελλάδας και η επέτειος του 1821 μου δημιούργησε, ειλικρινά σας μιλάω, την υποχρέωση να διαιωνίσω αυτόν τον αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων και να τον παραλληλήσω με την επιχειρηματικότητα. Και πράγματι έχω έτσι μια μεγάλη αγάπη στις διεπιστημονικές, όπως λέω, εργασίες. Για να γράψω αυτό το βιβλίο αναγκάστηκα να γίνω λίγο ιστορικός. Δεν είμαι ιστορικός, διάβασα όμως 36 βιβλία. Το διευκρινίζετε κιόλας ότι δεν είναι θέμα ιστορικών δεδομένων. Εσείς από εντελώς διαφορετική πλευρά προσεγγίζετε το θέμα, έτσι. Ακριβώς. Και αντλώντας μόνο τα θετικά μέσα από την Επανάσταση, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι έχουν και δικές τους που είναι πολύ σωστές. Και υπήρχαν και αρνητικές στιγμές. Εγώ αντλώ από τα θετικά στοιχεία της Επανάστασης αυτά που μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα. Ποια λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα? Δώστε μας έτσι μερικά tips, αν και πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εκδόσεις iWrite. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε για την εποχή μας, γιατί είδα όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής που μιλούσαμε για τον κορονοϊό και αυτό που περνάμε. Ας δούμε με πόση υπομονή αντιμετώπισαν οι αγωνιστές τότε και τη ζωή τους και τον αγώνα. Δύο απλά παραδείγματα. Ο Μακρυγιάννης, που όλοι τον ξέρουμε από τα απομνημονεύματά του, γεννήθηκε ο άνθρωπος και ορφανός και δεν ήταν καθόλου μορφωμένος. Προσπάθησε όμως και, ποιο είναι το αξιοσημείωτο, 4 φορές τραυματίστηκε σε μάχες και τις 4 φορές μπόρεσε, αφού έγινε καλά, να συνεχίσει και να αγωνίζεται. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι η υπομονή τους αυτών των ανθρώπων ήταν τόσο ισχυρή που τους πρόσφερε την νίκη. Τι λέμε στην επιχειρηματικότητα? Κύριε Κόλια, είναι υπομονή ή επιμονή? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι η επιμονή είναι πιο ουσιαστική. Βεβαίως. Είναι 2 αρετές οι οποίες θα μπορούσαν και να πάνε παράλληλα. Σωστά, γιατί ο επίμονος πρέπει να έχει και υπομονή, αλλιώς δεν γίνεται. Σωστά. Επίσης, να δούμε ότι και άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οι αγωνιστές, ας πούμε, έδειξαν πραγματικά ακόμα και από την ισχυρή τους θέση, όπως ήταν, ξέρω εγώ, Μαυροκορδάτος, παρόλο που τον αφορήσανε, παρόλο που τον διαγράψανε από την Ρωσία, εντούτοις επέμενε και είχε την υπομονή να αγωνιστεί δίπλα στην Ελλάδα, γιατί καταλάβαινε ότι εδώ υπήρχε η ανάγκη. Επίσης, η συναισθηματική νοημοσύνη που είχαν οι αγωνιστές. Πόσο χρήσιμη αρετή είναι σήμερα για έναν επιχειρηματία? Να πω έτσι 2 πολύ ωραία να πείτε, παραδείγματα, ναι. Που είναι μεσημέρι. Κάποια στιγμή επισκέφθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης στο Κολοκοτρώνη. Ο Μπότσαρης είχε έρθει από μάχη, ήταν μπαρουτοκτυπημένος με τρύπια ρούχα και ο Κολοκοτρώνης τον δέχτηκε, γιατί δεν ήταν σε μάχη, με πολύ καλά ρούχα και καθαρά. Ο Κολοκοτρώνης, λέει, το απόγευμα ντράπηκε γι' αυτό και την άλλη μέρα το πρωί ζήτησε να τον ξανασυναντήσει και είχε βάλει και εκείνο τα μπαρουτοκτυπημένα του ρούχα. Επίσης λένε... Για να μην αισθάνεται ο άλλος άβολα γι' αυτό. Ακριβώς. Για να μην αισθάνεται άβολα. Για να αισθάνεται και ο άλλος ότι και αυτός είναι μαζί του στον αγώνα και ακόμα και από την ενδυμασία, πόση συναισθηματική νοημοσύνη είχε ο άνθρωπος. Επίσης, όταν έφτασε ο Μαυροκορδάτος στην Ελλάδα, τον έκανε τραπέζι και τον έβαλε να καθίσουν κάτω στη γη και να φάνε με τα χέρια. Ενώ εκείνος είχε μάθει να τρώει με μαχαιροπύρουνα σε τραπεζαρίες. Και του είπε, αφέντη μου, άρχοντα, από εδώ και πέρα έτσι θα ζεις, αν θέλεις να βοηθήσεις τον αγώνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπήρχε συναισθηματική νοημοσύνη. Να πω και ένα τελευταίο. Ο Καραϊσκάκης έλεγε για τον εαυτό του, Γιωργάκη, ως χθες ήσουν αδιάβολος, τώρα θα γίνεις άγγελος, να βοηθήσεις την Ελλάδα. Στοιχεία συναισθηματικής νοημοσύνης... Αλλά και προσαρμοστικότητας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, στην επιχειρηματικότητα. Η ανάγνωση του 1821 μέσα από την οπτική γωνία ενός οικονομολόγου που ασχολείται με την επιχειρηματικότητα πράγματι έχει να δώσει πολλά και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι ευρηματικό, διότι φέρνει στην σημερινή εποχή τον αγώνα με καθημερινά περιστατικά των αγωνιστών, προσπαθώντας να τα διαιωνίσει και να τα δώσει στον επιχειρηματία, δίνοντάς του κουράγιο για τη δουλειά και για τη ζωή. Να κάνουμε την κλήρωση, γιατί περνάει ο χρόνος και ο κόσμος θέλει να πάρει αυτό το βιβλίο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι μέρα σε μέρα κυκλοφορεί. Δεν έχει ακόμη βγει, έτσι δεν είναι?
Έμαθα ότι βγαίνει σήμερα. Βγαίνει σήμερα. Α, και είμαστε και γουρλίδες. Θέλω να σας πω ότι θα πάει εξαιρετικά. Αυτό έχω μόνο να πω. Ότι θα πάει εξαιρετικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2-3-10-8-31-0-62, το 1821 και το επιχειρήν. Επομένως, ο τέταρτος που θα επικοινωνήσει, αφήνετε τηλέφωνο και διεύθυνση. Θα σας πούμε ποιος είναι ο τέταρτος σε λίγο. Γιατί θα επικοινωνήσουμε με τις εκδόσεις iWrite και θα σας το στείλουν βεβαίως το υπέροχο αυτό βιβλίο στο σπίτι με πολύ αγάπη από τον κύριο Κόλλια, που βλέπω ότι του είχε τα δυναμία αυτού του βιβλίου, βλέπω. Σας φτιάχνει και εσάς, έτσι. Βεβαίως. Έχω αδυναμία πραγματική στα βιβλία που γράφω, γιατί τα γράφω με πολύ αγάπη, ενσυναίσθηση και εμπειρία. Και επειδή φορτίζομαι θετικά μέσα από τις εκπαιδεύσεις μου, μάλιστα αυτόν τον καιρό του κορονοϊού είχα και πολύ περισσότερους φοιτητές. Έχω μαθήματα στο e-learning του Καποδιστριακού και όπως όλοι ξέρουμε η διαδικτυακή εκπαίδευση είχε μεγάλη ανάπτυξη την εποχή του lockdown και της καραντίνας. Και οι άνθρωποι μου γράφουν τις εμπειρίες τους. Έχω πάρα πολύ κόσμο και από τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ κόσμο. Μου γράφουν τις εμπειρίες τους και βλέπω πραγματικά ότι υπάρχει ανάγκη για συγγραφή τέτοιου είδους βιβλίων. Και επιπλέον, κυρία Τσόρμπα, να σας πω και κάτι. Στην ελληνική αγορά, και είναι σημαντικό, υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφορούν το coaching, την καθοδήγηση ξένων συγγραφέων που έχουν μεταφραστεί. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα που θέλουμε να κάνουμε και ένα restart μετά τον κορονοϊό και Έλληνες συγγραφείς επιχειρηματικών βιβλίων να τους αναδεικνύουμε αυτό που κάνετε εσείς και σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι σημαντικό να προσφέρονται στην αγορά και να μένουν στην ιστορία ελληνικά βιβλία με έμπνευση από την Ελλάδα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς λόγους. Μου λένε ότι γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Δυστυχώς, καθυστερεί λίγο ο χρόνος του νικητή, γιατί σημειώνουν οι συνάδελφοι και την διεύθυνση και το τηλέφωνο. Επομένως, κύριε Κόλλια, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδα ο Δισεύς ότι είστε εκεί. Μπορεί να σας βρει κάποιος. ODY με 2σίγμα ε και όπως το fire, η φωτιά, Odysseus Κόλλιας, Οδυσσέας Κόλλιας. Είναι ένα επαγγελματικό Facebook. Να μην παραλείψω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκδόσεις iWrite, διότι μέσα σε 2 μήνες βγήκε το βιβλίο. Το βιβλίο καθυστέρησε να εκδοθεί. Να σας πω και ένα ευχάριστο. Έχουμε πριν το πείτε, θα το πείτε. Όλγα Γκέτσιου έχει κερδίσει το βιβλίο. Για να μην επικοινωνεί ο κόσμος, γιατί γίνεται χαμός. Όλγα Γκέτσιου. Κυρία Γκέτσιου, το κερδίσατε. Θα έρθει, θα επικοινωνήσουμε εμείς με τις εκδόσεις και θα έρθει στο σπίτι σας, κυρία Γκέτσιου. Λοιπόν, έχει πάντα νίκες. Πάντα νίκες, βεβαίως, κύριε Κόλλια. Για πείτε, γιατί σας διάκοψα. Ήθελα να πω ότι το βιβλίο αυτό έχει εγκριθεί και από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Η Επιτροπή βέβαια δεν προέβησε εκδόσεις και αυτός ήταν ο λόγος που έφτασα πολύ αργά στους iWrite. Έφτασα Φεβρουάριο και το βιβλίο σήμερα μέσα σε 2 μήνες έχει βγει και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αποδοχή και για κύριε την... Κύριε Κόλλια, πείτε μου το όνομά σας, πόσο περιπετειώδης είστε, πόσο μοιάζετε με τον Οδυσσέα, είστε έτσι. Βλέπετε από τα βιβλία. Βλέπω. Δεν διαλέγω εύκολα θέματα, διαλέγω δύσκολα. Κύριε Κόλλια, κλείνοντας, θέλω πολύ σύντομα να μου σχολιάσετε με πολύ λίγες λέξεις και το να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάποιες ρίσεις έτσι ενδιαφέρουσες που βρήκα. Όπως η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, είναι μέρος της επιτυχίας. Αντριάννα Χάφινγκτον. Η αποτυχία είναι η πόρτα που ανοίγει την είσοδο για την επιτυχία. Δεν υπάρχει επιτυχημένος άνθρωπος που δεν έχει υποστεί πολλές αποτυχίες. Γι' αυτό και θα δείτε και την ταπείνωση, άλλη μια αρετή, η οποία υπάρχει και στους αγωνιστές και στον επιχειρηματία, ο οποίος όταν υπάρχει έπαρση και επιχείρηση θα αποτύχει. Η επόμενη, δεν υπάρχει επόμενη φορά, υπάρχει τώρα ή ποτέ. Αυτό μου θυμίζει το μην αφήνεις για αύριο τίποτα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Βεβαίως και συμφωνώ. Δεν υπάρχει επόμενη φορά και πρέπει τώρα άμεσα να κάνεις οτιδήποτε. Ασχέτως αυτό που λέγαμε για το timing, αν θα επιτυχεί όχι, οφείλεις εσύ να το δοκιμάσεις, να δεις πώς θα πάει και τα αποτελέσματα να τα αξιολογήσεις.
Και θα κλείσουμε με το αυτό που έβαλε και στην ανάρτησή μου. Θα αντάλλαζα όλη μου την τεχνολογία για ένα απόγευμα με τον Σοκράτη, λέει ο Steve Jobs, και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Αν όμως, λέω εγώ, γινόταν αυτό, τότε τεχνολογία δεν θα είχαμε. Όλοι θα πήγαιναν στην αρχαία Ελλάδα να συναντήσουν τους δικούς μας εξαιρετικούς της εποχής, φιλοσόφους και όχι μόνο. Έτσι είναι, κυρία Τσόρμπα, και πράγματι πρέπει εμείς τώρα, σύγχρονοι Έλληνες, όχι με παθογένειες και με εθνικισμούς, με έναν αντικειμενικό τρόπο, να αξιοποιήσουμε την ιστορία μας, όπως είναι και αυτό το βιβλίο, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Θέλω μόνο να σας πω πριν κλείσουμε ότι παράλληλο με αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που έκανα πριν από 4 χρόνια και έχει μεγάλη επιτυχία, Το Μύθι του Εσώπου και Επιχειρήν, το οποίο έχει εκδοθεί και στα αγγλικά. Και είναι πολύ ευχάριστο ότι έχω πάρα πολλά emails από την Κίνα, από την Αμερική. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Κόλλια, ότι είστε πολύ καλός πολιτής και μόλις εξασφαλίσατε και άλλη συνάντησή μας τηλεοπτική, διότι θα μιλήσουμε ξεχωριστά και για αυτό το βιβλίο και για πολλά ακόμη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αφήσουμε τα πολύ ωραία των βιβλίων για να πάμε στα γκάζια. Και γιατί θα πάμε στα γκάζια? Γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για ράλι Ακρόπολης, μεταξύ άλλων. Θα μιλήσουμε για ηλεκτροκίνηση, μικροκινητικότητα κλπ. Γιατί έρχεται ο καθήλυν αρμόδιος, ο Τάκης Πουρναράκης, δημοσιογράφος Α989, σύνδεση με Αθήνα, σε πολύ λίγο.